Το νερό είναι ζωή. Εσύ πόσο νερό πίνεις? Καλώς ήρθατε στο Cubivox. Μαζί θα δούμε 10 σημάδια που δείχνουν ότι δεν πίνεις αρκετό νερό. Γεμίστε ένα ποτήρι με νερό και ξεκινάμε. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από ξηροστομία. Αν και συνδέονται αρκετές ασθένειες με αυτό το σύμπτωμα, οι περισσότεροι γιατροί αρχικά ρωτούν αν ο ασθενής πίνει αρκετό νερό. Όταν δεν πίνουμε αρκετό νερό, ο οργανισμός δεν παράγει αρκετό σάλιο, αισθανόμαστε εντονότερη τη δίψα και το στόμα μας είναι στεγνό και ξηρό. Αντί να φάτε μία τσίχλα, πιείτε ένα ποτήρι νερό. Στη 10η θέση, ξηροστομία. Εάν αισθάνεστε πόνο στις αρθρώσεις σας, πριν αρχίσετε να ανησυχείτε, πιείτε ένα ποτήρι νερό. Απαραίτητα στοιχεία για την υγεία των αρθρώσεων είναι οι γλυκοζαμινογλυκάνες. Μαζί με τις ενώσεις του θείου, σχηματίζουν ένα τείχος που λιπαίνει από ροφά τους κραδασμούς και τρέφει τον χόνδρο στις αρθρώσεις μας. Αλλά αυτό είναι σαν ένα σφουγγάρι. Για να είναι το σφουγγάρι γεμάτο, πρέπει να γεμίσει με νερό. Στην 9η θέση, πόνος στις αρθρώσεις. Όταν ο οργανισμός αφυδατώνεται, ζητάει ζάχαρη. Αυτό συμβαίνει γιατί όργανα όπως το σηκώτη, που χρειάζονται νερό για να λειτουργήσουν και να απελευθερώσουν γλυκογόνα, μπερδεύονται και στέλνουν σήματα όπως πεινάμε. Καθημερινά ενυδατωνόμαστε και από την τροφή. Λαχανικά και φρούτα όπως το πεπόνι, οι φράουλες, το καρπούζι, το αγγούρι, το σέλινο και το μαρούλι αποτελούνται ως επιτοπλίστων από νερό. Στην 8η θέση, λιγούρες. Ο μεταβολισμός είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και την απελευθέρωση ενέργειας. Όταν δεν πίνουμε αρκετό νερό, τα κύτταρα συρρυκνώνονται ελαφρά. Το σώμα αισθάνεται την αλλαγή στο μέγεθός τους και το χρησιμοποιεί ως σήμα για να επιβραδύνει το μεταβολισμό. Έτσι, το να χάσεις τα παραπάνω κιλά που σε ταλαιπωρούν γίνεται δυσκολότερο. Στην 7η θέση, απώλεια βάρους. Πόσο συχνά πηγαίνεις στην τουαλέτα? Αν δεν μπορείς να θυμηθείς την τελευταία φορά, πιέσε ένα ποτήρι νερό. Το σώμα μας διώχνει τις τοξίνες μέσω των ούρων. Οι επισκέψεις στην τουαλέτα εξαρτώνται από το πόσο νερό πίνεις. Ακόμη, το χρώμα των ούρων μαρτυρά αν πίνεις αρκετό νερό. Πρέπει να είναι διαυγή και ανοιχτόχρωμα. Όσο πιο σκουρόχρωμα, τόσο μεγαλύτερη η αφυδάτωση. Στην 6η θέση, επισκέψεις στην τουαλέτα. Όταν δεν επισκεπτόμαστε την τουαλέτα όσο συχνά θα έπρεπε, οι τοξίνες και τα βακτήρια μένουν στην ουροδόχο κύστη μας. Εκεί λιμνάζουν και πολλαπλασιάζονται. Όσοι είχαν ή έχουν ουρολίμωξη, γνωρίζουν ότι ο ουρολόγος πάντα προτρέπει τον ασθενή να πιει όσο περισσότερο νερό μπορεί. Αν λοιπόν αισθάνεστε τσούξιμο ή κάψιμο, στο δρόμο για το γιατρό σας πάρτε ένα μπουκάλι νερό. Στην 5η θέση, ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Όταν δεν ενυδατωνόμαστε επαρκώς, τις περισσότερες φορές ξεραίνεται και σπάει. Τα χείλη σκάνε και σχηματίζονται πληγές στις γωνίες του στόματος. Πριν σκεφτείτε ότι το ξηρό δέρμα μπορεί να είναι απλά ο τύπος δέρματός σας, είναι σημαντικό να ξέρετε τη διαφορά ξηρού τύπου δέρματος και αφυδάτωσης. Μία αφυδατωμένη επιδερμίδα έχει ανάγκη από νερό, ενώ ο ξηρός τύπος δέρματος από έλαια. Στην 4η θέση, ξηρό και σκασμένο δέρμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που δεν πίνουν αρκετό νερό αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσκυλιότητας. Το νερό είναι σημαντικό για την πέψη. Η τροφή πηγαίνει από το στομάχι στο παχύεντερο. Αν δεν πίνετε αρκετό νερό, το παχύεντερο θα απορροφήσει το νερό από τα απορρίμματα των τροφών. Αυτό θα κάνει τα κόπρανα σκληρά και θα δυσκολέψει τη διαδικασία. Στην 3η θέση, δυσκυλιότητα.
το 73% του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι νερό. Όταν αφυδατωθεί ο ιστός του εγκεφάλου, συρρυκνώνεται και αποκολλάται από το κρανίο. Αυτό ενεργοποιεί τους υποδοχείς του πόνου που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και έτσι ξεκινά ο πονοκέφαλος. Φυσικά, είναι πολλές οι αιτίες που ξεκινά ένας πονοκέφαλος. Πριν πάρετε κάποιο παυσίπονο, πιείτε λίγο νερό, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Στη δεύτερη θέση, πονοκέφαλος. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Connecticut διαπίστωσαν ότι ακόμη και η ήπια αφυδάτωση επηρεάζει τη διάθεση του ατόμου, τα επίπεδα ενέργειας και τη διανοητική λειτουργία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι δεν έπιναν αρκετό νερό, είχαν περισσότερα νεύρα, κακή διάθεση και πολύ χαμηλά επίπεδα σερωτονίνης. Ο οργανισμός μας καταναλώνει καθημερινά 3 λίτρα νερό για τις βασικές λειτουργίες. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταναλώνουμε όσα χάνουμε. Στην πρώτη θέση, νερό και ψυχολογία. Καθημερινά πρέπει να καταναλώνουμε τουλάχιστον 8 μεγάλα ποτήρια νερό. Συμφωνείτε? Διαφωνείτε? Για περισσότερα ενυδατωμένα Top 10 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κάντε like και subscribe στο Cubivox.